Ο Γιαννόπουλος είναι μέλος του, αυτό είναι θέμα. Αυτό δεν είναι, Δανή. Είναι και παρά είναι. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι ο Γιαννόπουλος ήταν ο ιδρυτής της συνιστόσας Ρόζα. Έχει συμμετάσχει στο το 12 τα σπάσαν όμως τα φύλλα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μήπως είναι ο μόνος ο Γιαννόπουλος που έχει σταθεί δίπλα στον Κουφοντίνα και σε όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, δεν είναι ο Γιαννόπουλος. Λοιπόν, αυτό το οποίο... Όχι, δεν λέω ανακρίβειες καθόλου. Καθόλου ανακρίβειες δεν λέω και το ξέρετε πολύ καλά. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω δει καμία δήλωση του Γιαννόπουλου να λέει ότι δεν είναι μέλος. Έβγαλε ο ίδιος ανακοίνωση και λέει δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τα πρώτα που είπες ισχύουν. Μισό λεπτό, γιατί τώρα τα... Ήτανε μέλος της Ρόζας. Η Ρόζα διασπάστηκε. Ένα κομμάτι της Ρόζας που ήταν συνιστόσα όντως του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε και σε αυτούς που αποχωρήσανε και ήταν στο δίκτυο δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμένων. Έτσι, ήταν ο Γιαννόπουλος. Το οποίο ο πρόσφατα κιόλας έχει κάνει συζητήσεις κλπ. Πέντε φορές. Έτσι. Ο οποίος και τον Ιούνιο του 2012 και τον Ιούνιο του 2012 συμμετείχε. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιαννόπουλος, ο κύριος Γιαννόπουλος. Μία κουβέντα να πω πρώτο. Ο Νίκος Γιαννόπουλος δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ήταν, γιατί είχε κάνει αυτή την επιλογή. Έβγαλε ανακοίνωση θέση επ' αυτού ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε ανακοίνωση και ο Νίκος Γιαννόπουλος επ' αυτού. Και επειδή δεν θέλουμε να αναπαράγουμε τέτοιες χαζομάρες εμφυλιοφόρες. Ουδέποτε είπατε ότι ουδέποτε υπήρξε μέλος. Άλλο δεν είναι το θέμα. Σήμερα και άλλο ουδέποτε είναι. Νομίζω ήμουν πολύ καθαρός ότι. Να έχετε τη γενναιότητα να πείτε ότι ήταν μέλος. Ενώ τώρα δεν είναι. Δεν έλεγες αυτό πριν. Λοιπόν, περιμένετε να τελειώσω. Επ' αυτού, παρότι δεν νομίζω ότι είναι το μέγιστο ζήτημα, ο Νίκος Γιαννόπουλος ούτε ήταν ούτε είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε κάνει αυτή την επιλογή. Πράγμα που επιβεβαίωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ίδιος ο Νίκος Γιαννόπουλος. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι βεβαίως ο Νίκος Γιαννόπουλος ως πολίτης έχει δικαίωμα να προλογίζει ή να μην προλογίζει το οποιοδήποτε βιβλίο και να κρίνεται για αυτά που γράφει. Ωστόσο, απορώ με την υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας ότι πήγε να συνδέσει με την τρομοκρατία. Ποια να τελειώσω, κύριε Τζαμπή. Έλεος, κύριε Παπαδάκη, θα με προστατεύσετε. Ένα δευτερόλεπτο. Να κλείνετε το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Είναι δυνατόν. Αφήστε τον κύριε Παπαδάκη. Να ολοκληρώσει. Και θα ακούσω την υποκρισία. Το μάτι στη Χρυσή Αυγή κλείσατε. Την υποκρισία. Και μόλις είδατε τις επερχόμενες αντιδράσεις και μέσα στο χώρο σας. Αλλάξατε απόφαση. Πάμε παρακάτω τώρα. Μάλιστα. Λέω, είναι πολύ μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθεί να συνδέσει με τον πρόλογο που κάνει ο Νίκος Γιαννόπουλος στο ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Ήταν μέλος σας κάποτε. Με την τρομοκρατία. Τότε την ίδια στιγμή θα έπρεπε να πει ότι ο κύριος Λιβάνης που εκδίδει το βιβλίο στο οποίο κάνει πρόλογο ο Νίκος Γιαννόπουλος έχει σχέση με την τρομοκρατία. Και επειδή ο κύριος Λιβάνης είναι μέλος του Πασόκ και η οικογένεια Λιβάνη ήταν στενά συνδεδεμένη με τον Γιώργο Παπανδρέου, θα μας πει η Νέα Δημοκρατία ότι και το Πασόκ και ο Γιώργος ο Παπανδρέου και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είναι τρομοκράτες. Και επικαλούμε τον κύριο Κασί στην τοποθέτησή του να πάρει θέση. Το θέμα είναι ότι ο κύριος. Αφήστε να τελειώσω και θα πείτε τώρα. Άστε τον κύριο Γιαννόπουλο. Θέλω ένα δευτερόλεπτο. Αντώνη, με συγχωρείτε. Το θέμα είναι ότι κλείνετε κύριε το μάτι μέχρι προχθές. Αφήστε να τελειώσω. Λέγατε ότι θα δώσετε. Μην βιάζεστε, κύριε Τζαμπτζή. Δεν θα βάλετε. Μην βιάζεστε να λέτε επιχειρήματα τη άρση τη ασυλία Χρυσή Αυγή. Γιατί, καλά. Θα έχετε κομματικό όφελος. Λοιπόν, αφήστε τώρα, μην φεύγετε από το ένα στ' άλλο. Για να το κλείσω. Κύριε Παπαδάκη, και το κλείνω. Ακούστε να δείτε. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να συνδέσει την αξιωματική αντιπολίτευση με την τρομοκρατία. Διαφημίζει την τρομοκρατία στη χώρα μας, ότι δηλαδή ένα μεγάλο κόμμα του 30%. Ας μην πηγαίνατε. Μα κύριε Τζαμπτζή, κύριε Παπαδάκη, θα πολύ. Έχω τελειώσει από ώρα. Μα πράγματα είναι αυτά. Εσείς πήγατε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εσείς πήγατε. Να ολοκληρώσω. Επειδή πάντα μιλάω, επειδή δεν κάνω κουτσομπολιό στην πολιτική, μιλάω με πολιτικά επιχειρήματα. Λέω. Και να προσπαθείς όμως και να συνδέσεις την αξιωματική αντιπολίτευση με την τρομοκρατία είναι διαφήμιση της τρομοκρατίας, δυσφήμιση, όχι τέλος, μία λέξη θέλω να πω και δεν με αφήνει. Δυσφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δυνατότητα. Μα έλεος δηλαδή και δυσφήμιση της ίδιας της χώρας.
όταν κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση. Αύριο, αύριο θα είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε δηλαδή, ότι είναι φίλος των τρομοκρατών η μελλοντική κυβέρνηση της χώρας. Είναι παρανοϊκό, εμφυλιοπολεμικό, ηλίθιο πολιτικά αυτό το οποίο λέτε. Κύριε Στρατούλη, κύριε Τζαμπτζή. Για όνομα του Θεού. Κύριε Στρατούλη, κύριε Τζαμπτζή. Καλά, σα παρακαλώ. Τέλος το διαφημιστικό. Απαντήστε μου, κύριε Τζαμπτζή. Απαντήστε μου, απαντήστε μου κι εσείς. Μα δεν γίνεται έτσι. Ο Όφης που έδωσε το μήλο στην Εύα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μας πείτε και αυτό στο τέλος. Θα μας πείτε ότι δώσαμε και το μήλο. Ξέρετε, πραγματικά.